Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και θα πάμε τώρα σε συνάδελφο από την ιστοσελίδα της Brief Ξένια Προδρόμου για να μας δώσει τα εταιρικά νέα της ημέρας. Ξένια, καλή σου ημέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη μας είδηση από τα επιχειρηματικά νέα αφορά τον Κυπριακό Οργανισμό Πρόθεσης Επενδύσεων, τον Invest Cyprus, και συγκεκριμένα το πρώτο διεθνές διαδικτυακό συνέδριο Cyprus, a leading EU asset management and fund hosting jurisdictions, που διοργάνωσε την Τετάρτη 12 Μαΐου, σημειώνοντας έτσι μεγάλη επιτυχία, καθώς προσέλκυσε πέραν των 200 συμμετοχόντων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των επενδυτικών ταμείων από συνολικά 25 χώρες. Να πούμε κιόλας ότι ο Invest Cyprus προχώρησε και στη δημιουργία ενός δυναμικού χαρτοφυλακίου, το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς με διαθέσιμα προς επένδυση έργα σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας μας. Πάρα πολύ ωραία. Να πάμε όμως και στην σειρά εισηγήσεων από το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ακινήτων για το πώς θα αναζωογονηθούν οι επαρχίες, Ξένια. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων δίνει κάποιες εισηγήσεις ώστε να υπάρχει μια πιο γρήγορη και πρακτική διαδικασία από την πλευρά του κράτους όσον αφορά έτσι την έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων, την εξέταση και έγκριση των οικοδομικών εργασιών που γίνονται σε μια διατηρητέα οικοδομή και την τελική καταβολή της κρατικής επιχορήγησης, ώστε ο ιδιοκτήτης να μην εμπλέκεται έτσι σε μακροχρόνια γραφειοκρατική διαδικασία. Και αυτό θα βοηθήσει, όπως λέει, να αναζωογονηθεί το κέντρο κάθε επαρχίας με νέες αναπτύξεις. Πάρα πολύ ωραία. Ξένια Προδρόμου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Επίσης, γεια σας. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ έχουμε ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί στη μία το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τη Χαρούλα Αλέξη. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11:05. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά και καλή συνέχεια.